Λοιπόν, τελευταία με 36 λεπτά, η Μαριάννα. Έλα, Μαριάννα. Εντάξει, νιώθω λίγο ντροπή που πάω με άδεια χέρια. Είναι σαν να πας σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ας πούμε, και να μην τους πας κάτι. Τι πάθαμε, Μαριάννα? Εγώ ήρθα με άδεια χέρια, σεφ, σε ζητώ συγγνώμη. Καθόλου ευγενικό, το ξέρω. Αλλά όπως δεν θα πέρναγα, δεν θα έδινα κάτι στη μαμά μου ή δεν θα το πέρναγα στο πάσο να το δώσει ένα πελάτη, έτσι και το σημερινό μου αποτέλεσμα δεν ήθελα να σας το φέρω. Okay. Ωραία, πάμε προς τα πίσω, Μαριάννα. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Δεν μου είπαν κάτι, αλήθεια είναι. Ήταν η σιωπή τους προς απάντησή μου, νομίζω, σήμερα. Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί και να τους νευρίασα λίγο. Η Μαριάννα, το έχω πει, είναι καλή μαγείρες, αλλά δεν συγκεντρώνεται με τη μαγειρική και αποσπάται με άλλα πράγματα, όπως να κατηγορεί ανθρώπους, να κάνει πράγματα που δεν είναι του στυλ μου, δεν ασχολούμαι, δεν παίρνω καν στον κόπο. Και αποσπάται από τον σκοπό της που υποτίθεται είναι εδώ να έρθει να μαγειρέψει και να δείξει ποια είναι.